Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ζητάω σήμερα εκ νέου την εμπιστοσύνη της Βουλής πάνω σε ένα σχέδιο ανάταξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, το οποίο παρουσιάσαμε αναλυτικά χθες το απόγευμα. Ζητάω σήμερα την εμπιστοσύνη της Βουλής αλλά και στις 26 του Μάη, στις ευρωπαϊκές εκλογές, την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, πάνω σε ένα σχέδιο ανάτασης, ανάκαμψης και ενίσχυσης των πολλών, που αφορά το σήμερα, το αύριο, αλλά αφορά συνολικά, θα έλεγα, την ερχόμενη τετραετία, αφορά τη διατήρηση και την ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη υπάρχει μια υποχώρηση της αναπτυξιακής πορείας, αφορά, αν θέλετε, την επιτάχυνση της πορείας επιστροφής της χώρας μας στην κανονικότητα, στη σταθερότητα, αλλά και των πολλών, όλων αυτών που έβαλαν πλάτη στις δύσκολες στιγμές της κρίσης, την επιστροφή των πολλών στην ευημερία. Δεν ήρθα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα εδώ με βασικό μου στόχο να αντιδικήσω με τον κρυπτόμενο κύριο Μητσοτάκη, καθότι του έχω ζητήσει επανειλημμένος κατά τη διάρκεια. Έτσι θα πάμε, κύριοι συνάδελφοι. Έτσι θα πάμε. Ναι, θα πω πολλά για τον κύριο Μητσοτάκη σήμερα, αλλά θα με αφήσετε να μιλήσω. Δεν θα παρενοχλείτε την ομιλία μου, όπως και εγώ θα ακούσω με προσοχή τον κύριο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σας, αλλά κάντε λίγο ησυχία. Κάντε λίγο ησυχία, θα τα ακούσετε σήμερα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν ήρθα λοιπόν σήμερα εδώ για να αντιδικήσω. Δεν είναι αφιθέατρο εδώ, είναι η αίθουσα της Βούλης. Παρακαλώ πολύ. Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να αντιδικήσω με τον κρυπτόμενο κύριο Μητσοτάκη, του έχω ζητήσει επανειλημμένος να κάνουμε μαζί μια ευφόλιστη σύλληψη, συζήτηση και αντιπαράθεση για όλα τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία, την Ευρώπη, τα εθνικά θέματα, την πορεία της χώρας στο επόμενο διάστημα, αλλά και τις κρίσιμες ευρωπαϊκές εκλογές. Και κυρίως δεν ήρθα εδώ για να αντιπαρατεθώ μαζί του στα ασήμαντα, στους αντιπερισπασμούς, στα επικοινωνιακά κόλπα, ούτε να τον συναγωνιστώ στον κυτρινισμό, στη μαύρη προπαγάνδα. Άλλωστε σε αυτά είναι ασυναγώνιστος. Αυτά μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, αυτά κάνει. Εγώ ήρθα σήμερα εδώ ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας και των Ελλήνων και Ελληνίδων βουλευτών, για να αντιπαρατεθώ όχι με την προπαγάνδα του κύριου Μητσοτάκη, αλλά με το πολιτικό σχέδιο του κύριου Μητσοτάκη. Αυτό που επιμελώς προσπαθεί να κρύψει πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα και πομφόλιες. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο με αυτό που έριξε τη χώρα στα βράχια το 2010. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο με αυτό που οδήγησε στην κοινωνική λαϊλασία και στη χρεοκοπία την περίοδο 2010-2014. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο που είχε ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή οικονομική αιμορραγία, την κοινωνική διάλυση, την απόγνωση εκατομμυρίων ανθρώπων, την ταπείνωση ενός ολόκληρου λαού. Είναι το ίδιο ακριβώς σχέδιο το οποίο αφάνισε το 1/3 της οικονομίας. Το ίδιο σχέδιο που έριξε στον κεάδα τους συνταξιούχους, που διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις, που επέβαλε το εργασιακό καθεστώς της ζούγκλας, που εκτείναξε την ανεργία σε πρωτοφανή ποσοστά για μια ευρωπαϊκή χώρα. Αυτό το σχέδιο και αυτό το πρόγραμμα επιθυμεί να εφαρμόσει πάλι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης, σε περίπτωση που τον εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.
Πρόκειται για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας καταστροφής. Και θέλω σήμερα, με αυτό το σχέδιο να την παρατεθώ, με το πολιτικό τους πρόγραμμα, όχι με τα πυροτεχνήματα. Και θέλω, αλήθεια, μιας και δεν μπορούσαμε να έχουμε, διότι δεν επιθυμεί να φανερώσει αυτό το πρόγραμμα και αυτό το σχέδιο μια εφόλητη σύλληψη αντιπαράθεσης, να αντιπαρατεθούμε εδώ έστω, στη Βουλή, πάνω σε θέσεις, πάνω σε προτάσεις, πάνω σε σχέδιο πολιτικό, πάνω σε σχέδιο για την οικονομία, πάνω σε σχέδιο για την οικονομία. Τα πολιτικά μας σχέδια να αντιπαραβάλουμε, τις προθέσεις και τα έργα μας ενώπιον του ελληνικού λαού. Να μιλήσουμε με ανοιχτά χαρτιά για το ποια πορεία επιφυλάσσουμε για την Ελλάδα, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μετά από 8 ολόκληρα χρόνια μνημονιακής περιπέτειας, σε μια πορεία ανάτασης, ανάκαμψης, εξόδου, που βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι έξω από τα προγράμματα της Επιτροπής, αλλά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στην Ευρώπη, σε μια κρίσιμη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, όπου τα τελευταία χρόνια έχει ξανά ανακάμψει το κύρος, ο δυναμισμός, ο ηγετικός ρόλος της χώρας. Και να αντιπαραβάλουμε τα σχέδιά μας, τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας, τα έργα μας και να θέσουμε τα κρίσιμα ερωτήματα στον ελληνικό λαό. Και το κρίσιμο ερώτημα που θέλω να θέσω εγώ στον ελληνικό λαό και στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία και σε όλους τους πολιτικούς μας αντιπάλους είναι αν με το πολιτικό μας σχέδιο, με τις πολιτικές μας θέσεις, με το πολιτικό μας πρόγραμμα θα διασφαλίσουμε την ομαλή πορεία της χώρας προς την κανονικότητα, την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, την ελάφρυνση των βαρών για τους πολλούς. Γιατί πράγματι σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ανεργία κατά 10 μονάδες, ότι έχουν γίνει κοντά στις 400.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ χάθηκε 1.000.000 θέσεις στην περίοδο 10-14, υπάρχουν χιλιάδες συμπολίτες μας που δεν έχουν ακόμα βιώσει, δεν έχουν αισθανθεί την ανάκαμψη της οικονομίας και τα ωφέλη από την έξοδο από τα μνημόνια. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιο. Θα συνεχίσουμε αυτή την πορεία, τη θετική πορεία προς τα μπροστά, ή θα οδηγήσουμε τη χώρα ξανά σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ή θα οδηγήσουμε ξανά σε περιπέτειες το ασφαλιστικό μας σύστημα φέρνοντας συστήματα τύπου Πινοσέτ. Εσείς το είπατε, δεν το χαρακτηρίσαμε εμείς τύπου Πινοσέτ. Ή θα οδηγήσουμε ξανά τη χώρα σε περικοπές, σε μισθούς και σε συντάξεις, σε ένα διαλυμένο κοινωνικό κράτος, εν ονόματι μιας δίθεν ανάπτυξης που δεν θα είναι παρά ο πλουτισμός των πολλών εις βάρος των ολίγων, γιατί αυτό το έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια. Η δίκαιη ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που μπορεί να δώσει μέρισμα για τους πολλούς. Διότι ανάπτυξη είχαμε και τα χρόνια της κρίσης, τα χρόνια των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά αυτή η ανάπτυξη δεν έγινε μέρισμα για τους πολλούς, αλλά έγινε απόθεμα για τους λίγους. Το κρίσιμο ερώτημα λοιπόν είναι, θα οδηγηθούμε, θα συνεχίσουμε μάλλον την πορεία μας σε ένα δρόμο κοινωνικής δικαιοσύνης, σε ένα δρόμο δίκαιης ανάπτυξης και μια στρατηγικής που θα προτάσει τα συμφέροντα των πολλών, ή θα γυρίσουμε πίσω. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό το γεγονός ότι ζητώ σήμερα την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της Εθνικής Αντιπροσωπείας σε ένα σχέδιο στήριξης, ανάκαμψης και ελάφρυνσης για τους πολλούς, την ίδια μέρα που πριν από 9 χρόνια, 8 Μαΐου του 2010, σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, δεν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία ζητούσε ψήφο εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά ψηφίζονταν η πρώτη δανειακή σύμβαση της χώρας με τους πιστωτές μας, 9 χρόνια πριν. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 9 χρόνια, μπήκαμε σε αυτήν την εποχή της ελληνικής τραγωδίας, σε αυτή την εποχή που θα γραφτεί με μελανά γράμματα στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Και βεβαίως δεν μπήκαμε σε αυτή την τραγωδία επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ κατέστρεψε την οικονομία. Δεν μπήκαμε σε αυτή την τραγωδία επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ερασιτέχνες υπουργούς που δεν ήξεραν να κάνουν καλά τις δουλειές τους. Μπήκαμε σε αυτή την τραγωδία επειδή εσείς, η παράταξή σας, είχε αφήσει τη χώρα ανοχήρωτη, απροστάτευτη, το πελατειακό κράτος, τη διαφθορά, μια χώρα
που έκανε Ολυμπιακούς αγώνες ξοδεύοντας δισεκατομμύρια, αλλά δεν μπόρεσε να χτίσει ένα κοινωνικό κράτος αξιοπρέπειας για τους πολλούς. Δεν μπόρεσε να υλοποιήσει μια πολιτική στήριξη της φτώχειας. Δεν μπόρεσε να υλοποιήσει μια πολιτική στήριξη για τους αδύναμους. Μια χώρα που σπαταλούσε εκατομμύρια και δισεκατομμύρια, όχι όμως για χάρη των πολλών. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά εσείς που αφήσατε έλλειμμα 15% του ΑΕΠ και αργότερα παραδώσατε τη χώρα στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και στους ψυχρούς τεχνοκράτες, που είναι γνωστό, όπου και να βρεθούν, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Έχουν μία πολιτική, να ακροτηριάζουν τις κοινωνίες για να περιμαζεύσουν τους αριθμούς. Όμως δεν περιμαζεύονται έτσι οι αριθμοί. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά εσείς που εφαρμόσατε από το 10 στο 14 την πιο βάναυση, την πιο απάνθρωπη αντικοινωνική πολιτική λιτότητας που έχει εφαρμοστεί ποτέ σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά εσείς κυβερνούσατε όταν η χώρα έχασε το 1 τέταρτο του εθνικού πλούτου, 25% του ΑΕΠ. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε χώρα που βρίσκεται σε καιρό ειρήνης. Όταν 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας βρέθηκαν στο φάσμα της ανεργίας, όταν οι μισθοί μειώθηκαν κατά 40% και οι συντάξεις ακόμα παραπάνω, όταν το κοινωνικό κράτος γκρεμίστηκε. Εσείς ήσασταν αυτοί που προκαλέσατε αυτή την ανυπολόγιστη κρίση και δεν στέρξατε να δώσετε τη διάρκεια αυτής της κρίσης ούτε ένα ευρώ στους φτωχούς και στους αδύναμους συμπολίτες μας. Τους αφήσατε μόνους, στη μοίρα τους. Δεν ήμασταν εμείς, αλλά εσείς που βυθίσατε την πλειοψηφία των Ελλήνων σε ένα αίσθημα αναξιοπρέπειας με την πολιτική σας συμπεριφορά, διότι δεν έφτανε μόνο το γεγονός ότι επιβάλλατε αυτές τις απάνθρωπες πολιτικές, αλλά την ίδια στιγμή που επιβάλλατε αυτές τις απάνθρωπες πολιτικές, δεν είχατε το σθένος να σταθείτε δίπλα στους αδύναμους, δίπλα στον ελληνικό λαό και να ζητήσετε έστω, θέτοντάς του τα κρίσιμα διλήμματα, τη στήριξη σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Εμείς το 2015, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παραλάβαμε μια χώρα και μια κοινωνία λαϊλατημένη, χρεοκοπημένη, και μια οικονομία χρεοκοπημένη. Ένα κράτος διαλυμένο, μια κοινωνία σε απόγνωση και κατακερματισμένη, με άδεια ταμεία, ούτε ένα ευρώ, και με ελλείμματα, παρά τους υψηλούς στόχους που υπογράφατε, 4-4,5% για πλεονάσματα, δεν καταφέρατε να πιάσετε τίποτα. Και παρόλα αυτά, παρόλες τις μεγάλες δυσκολίες, σηκώσαμε, πάντοτε με τη στήριξη και τη βοήθεια του ελληνικού λαού, ανάστημα στην Ευρώπη. Αγωνιστήκαμε για να φέρουμε ξανά πίσω τη χαμένη αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν απέτησε κάτι παραπάνω. Απέτησε δικαιοσύνη. Δεν απέτησε χάρες, δεν απέτησε δώρα. Απέτησε σεβασμό. Αναγκαστήκαμε, βεβαίως, τον Ιούλιο του 2015 να κάνουμε ένα βήμα πίσω, προκειμένου όμως αργότερα να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά. Και ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού. Το ξεχνάτε αυτό διαρκώς. Ζητήσαμε την έγκριση του ελληνικού λαού αμέσως μετά από αυτή τη συμφωνία, το Σεπτέμβριο του 2018. Και την πήραμε εκ νέου την έγκριση του ελληνικού λαού. Αν εμείς βρισκόμαστε όλα αυτά τα χρόνια εδώ, δεν είναι γιατί μας στήριξαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι γιατί μας στήριξαν συμφέροντα, αλλά γιατί πήραμε ξανά και ξανά την έγκριση του ελληνικού λαού. Και σφίξαμε τα δόντια από το Σεπτέμβριο του 2018, από το Σεπτέμβριο του 2015, και εξηγιάναμε τα δημόσια οικονομικά. Μοιράσαμε όσο πιο δίκαια γίνεται τα βάρη. Αλλά ακόμα και μέσα στις ασφιχτικές συνθήκες, ιεραρχήσαμε τις προτεραιότητές μας. Γιατί εμείς θέσαμε ως πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση των συνεπειών της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα το 2015. Και με μια σειρά προγραμμάτων, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικά συνθήκες, με μια σειρά προγραμμάτων, με ενίσχυση του προϋπολογισμού για την πρόνοια που τον βρήκαμε στα 780 εκατομμύρια και σήμερα ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια, με την ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους, με την καθολική πρόσβαση
όλων των Ελλήνων πολιτών και των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστες συμπολίτες μας, στη δημόσια υγεία και στο ιερό δικαίωμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Με την προσπάθειά μας λοιπόν να βάλουμε μπροστά τους αδύναμους, εμείς ήμασταν αυτοί που παρά τις δυσμενέστατες δημοσιονομικές συνθήκες και το καθεστώς χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που εν μέρει είχε σχεδιάσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, από την πρώτη μέρα κάναμε το παν για να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία. Θυμηθείτε τι συνέβαινε μέχρι το 2015, τα κενά, τις φωτοτυπίες στα σχολιά, τις ελλείψεις σε προσωπικό. Καταφέραμε να ξαναφέρουμε την κανονικότητα, τα στοιχειώδη για τους μαθητές και τους γονείς τους. Εμείς επίσης ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιστρέψαμε την υπεραπόδοση της οικονομίας στους συμπολίτες μας για 3 συνεχόμενα χρόνια. Γιατί αυτά τα χρήματα ανήκουν σε αυτούς, είναι οι θυσίες τους, είναι οι κόποι τους και πρέπει να ανταμειχθούν. Εμείς ήμασταν αυτοί που μέσα στις συνθήκες τις δύσκολες αγωνιστήκαμε ώστε να πετύχουμε τον βασικό μας στόχο. Να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια, αφενός πασχίζοντας να μείνει η κοινωνία όρθια και αφετέρου δίνοντας καθημερινές μάχες για να ξανακερδίσουμε τη χαμένη αξιοπιστία της χώρας στην Ευρώπη και στο διεθνές στερέωμα. Και εμείς ήμασταν αυτοί που πετύχαμε να υπερβαίνουμε κάθε χρόνο τους δημοσιονομικούς στόχους, αλλά συγχρόνως να θωρακίζουμε την οικονομία μας μακροπρόθεσμα με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ποτέ εσείς δεν τολμήσατε να κάνετε, αλλά και με μία λύση για το μεγάλο, το κρίσιμο θέμα του δημόσιου χρέους, με τη δημιουργία ενός καθαρού διαδρόμου 15ετίας, με τη δημιουργία ενός μαξιλαριού ρευστότητας, όλα αυτά που μας έχουν δώσει σήμερα τη δυνατότητα να επιστρέψουμε με τους καλύτερους όρους από ποτέ στις διεθνείς αγορές. Εμείς όλα αυτά τα πετύχαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με σχέδιο, με σοβαρότητα, με πολύ κόπο και σε συνθήκες δύσκολες και αντίξωες. Κυρίως όμως, πετύχαμε αυτό για το οποίο ζητήσαμε την εντολή του ελληνικού λαού το Σεπτέμβρη του 2015. Πετύχαμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, όπως και εκατομμύρια Έλληνες που σήμερα μπορούν να ελπίζουν, να βγάλουμε επιτέλους τη χώρα από τη μνημονιακή περιπέτεια, από τη μνημονιακή περιπέτεια στην οποία οδηγήθηκε ακριβώς 9 χρόνια πριν, σαν σήμερα, 8 του Μάη του 2010, σε αυτήν εδώ τη Βουλή. Και σήμερα είμαστε εδώ σε ένα σχέδιο ανάκαμψης, ελάφρυνσης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Έχει ήδη ξεκινήσει μια νέα πορεία. Μια νέα πορεία αποκατάσταση των αδικιών. Μια νέα πορεία οργάνωσης της επόμενης μέρας για την πατρίδα μας. Ξέρετε, για μας η αποκατάσταση των αδικιών είναι μια σημαντική προτεραιότητα. Γι' αυτό και το Σεπτέμβρη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαγγείλαμε μια σειρά από μέτρα που δημιουργούσαν το περίγραμμα μιας νέας οικονομικής πολιτικής μετά από τα 8 χρόνια λιτότητας. Και σήμερα είμαστε σε θέση να εμβαθύνουμε αυτή τη νέα οικονομική πολιτική. Από το Σεπτέμβρη και μετά, αυτή εδώ η Βουλή ψηφίζει μονάχα θετικά μέτρα ελάφρυνσης και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η επαναφορά των βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, όσα δεσμεύθηκα και ανακοίνωσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, νομοθετήθηκαν όλα ένα προς ένα και σήμερα υλοποιούνται. Οι ελαφρύνσεις στη φορολογία, οι ελαφρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, οι ελαφρύνσεις στον έμφυα, οι προσλήψεις προσωπικού στην ειδική αγωγή, το επίδομα στέγασης που αφορά 220.000 νοικοκυριά, η μη περικοπή των συντάξεων την οποία την είχατε προδιαγεγραμμένη, οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα χρέη των πολιτών σε ασφαλιστικά ταμεία και στην εφορία
που σήμερα και χθες συζητιέται στις επιτροπές της Βουλής και φαντάζομαι ότι θα το ψηφίσετε κι εσείς όπως και τα υπόλοιπα, αναγκαστήκατε να τα ψηφίσετε. Όλα αυτά, και να μην ξεχάσω βεβαίως και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλα αυτά νομοθετήθηκαν και υλοποιούνται ένα προς ένα. Και φυσικά όλα όσα νομοθετήσαμε, εξαγγείλαμε, νομοθετήσαμε και υλοποιούμε, έτσι όπως όλα όσα εξαγγείλαμε, νομοθετήσαμε και υλοποιούμε, έτσι θα κάνουμε και με όσα εξαγγέλθηκαν τώρα, χθες. Όσα ανακοινώσαμε πάνω σε ένα συνολικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος, που έχει μια πολύ ισχυρή οικονομική λογική. Ένα σχέδιο το οποίο ενισχύει την ανάπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά κυρίως δίνει και μια προοπτική ανάσας για τους πολλούς. Ξαγγείλαμε χθες την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 24% στο 13%. Τη μετάταξη όλων των τροφίμων, επίσης στο συντελεστή του 13%. Την μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, στον ηλεκτρισμό και στο φυσικό αέριο, από το συντελεστή του 13% στον υπερεκτοτικό συντελεστή του 6%. Ένα μέτρο που αφορά κάθε νοικοκυριό, αλλά αφορά και τις επιχειρήσεις. Και βεβαίως εξαγγείλαμε και κάτι που εσείς και ο αρχηγός σας ονόμασε λαϊκισμό και ανέφικτο. Την 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους, για αυτούς που υπέφεραν πρώτοι στα χρόνια της κρίσης. Και την επόμενη χρονιά έχουμε σχέδιο και προχωράμε, προαναγγέλουμε την κατάργηση για τους πολλούς και τη ριζική μείωση σχεδόν για όλους της εισφοράς αλληλεγγύης, και αυτό ένα σκληρό μνημονιακό μέτρο, την αύξηση του συντελεστή αποσβέσεων επενδύσεων για τις επιχειρήσεις, ένα δυνατό φιλοαναπτυξιακό μέτρο στο 150%, την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων και νέων έως 29 ετών για να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή κοινωνικό που αντιμετωπίζουμε, που είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων, την περαιτέρω μείωση του συντελεστή ΦΠΑ, του μεσαίου συντελεστή από το 13% στο 11% που αφορά αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, την μείωση του φόρου συνεταιρισμών στο 10%, την έκπτωση 10% στο φορολογητέο εισόδημα των συνεταιρισμένων αγροτών για να ενισχύσουμε την παραγωγή και το συνεταιριστικό μοντέλο της οικονομίας. Αλλά και μέτρα τα οποία αφορούν τους νησιώτες μας, τους κατοίκους ορεινών περιοχών, όπως μειώσεις για τα μικρά νησιά και στον έμφυα και στη φορολογία, τους ακρίτες μας, και αυτό δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό, είναι και εθνικό μέτρο, είναι μια εθνική μας υποχρέωση, αλλά και τους κατοίκους μας στα ορεινά χωριά, στις ορεινές περιοχές, με εκτόσεις στο κόστος θέρμανσης, αλλά και την απαλλαγή τόκων στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας για τους δανειολήπτες. Όλα όσα εξαγγείλαμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε πρώτη φάση θα το πιείτε και αυτό το ποτήρι ένα-ένα. Το μαρτύριο αυτό θα το πιείτε, δεν γλιτώνετε. Θα έρθετε εδώ την άλλη εβδομάδα, ένα προς ένα τα μέτρα. Ένα προς ένα. Να λέτε ναι σε όλα. Εκτός και αν θέλετε να πείτε όχι. Θα έχει ενδιαφέρον να σας δούμε. Α, τα δικά σας είναι αυτά. Τα δικά σας μέτρα ήταν μέτρα λαιλασίας του ελληνικού λαού. Ήταν οι μειώσεις στις συντάξεις, ήταν οι μειώσεις στους μισθούς, ήταν η επιβολή του έμφυα, ήταν η επιβολή της εισφοράς αλληλεγγύης, ήταν τα χαράτσια. Σε αυτά τα μέτρα σηκώνατε τα χέρια και τα δυο και λέγατε ναι σε όλα.
και έβγαιναν τα στελέχη σας, όπως ο αντιπρόεδρός σας, να λέει «Δεν θα μου πάρει εμένα τη δόξα η Τρόικα. Εμένα, εγώ έχω τη δόξα. Εγώ τα πιστεύω αυτά τα μέτρα. Εγώ τα επιβάλλω αυτά τα μέτρα. Εγώ θέλω την κοινωνική διάλυση, τη δημόσια υγεία. Εσείς τα λέγατε αυτά. Είναι τα δικά σας μέτρα αυτά. Τα δικά σας μέτρα». Θα περάσουμε πολύ ωραία την επόμενη εβδομάδα. Παρακαλώ πολύ, όχι ανησυχία. Αφήστε. Εντάξει. Θέλω όμως να σας ρωτήσω. Κυρία Γούλτεψ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω γιατί με έχετε μπερδέψει. Ησυχία. Με έχετε μπερδέψει. Να μην υπάρχει ανησυχία, παρακαλώ. Θέλω όμως να σας ρωτήσω γιατί με έχετε μπερδέψει από χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το απόγευμα, που παρακολουθώ τα μέσα ενημέρωσης και τις αμήχανες αντιδράσεις σας. Αλήθεια είναι τα δικά σας μέτρα ή είναι παροχές, κόλπα και δώρα? Είναι παροχές, κόλπα και δώρα? Όχι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν είναι παροχές, δεν είναι κόλπα, δεν είναι δώρα. Είναι δικαιοσύνη. Είναι η επιστροφή όσων εκλάπησαν από το υστέρημα του ελληνικού λαού όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για τους πολλούς. Και είναι η αρχή, μιας νέας, δίκαιης, αναπτυξιακής πορείας για τη χώρα. Αλλά είναι και ο έμπρακτος σεβασμός στις θυσίες ενός λαού που υπέφερε. Γι' αυτό και τα μέτρα αυτά δεν είναι όπως κάποια άλλα κόλπα που είχατε συνηθίσει εσείς να κάνετε τα χρόνια της ευμάρειας προεκλογικά, όπως οι προσλήψεις εκείνες συμβασιούχων προεκλογικά ή όπως κάποια δωράκια προεκλογικά τα οποία ήταν παροδικά. Τα μέτρα αυτά είναι μόνιμα. Είναι μόνιμα, μέτρα μόνιμα και για το 19 και για το 20 και για όλα τα επόμενα χρόνια. Και είμαστε σε θέση να κάνουμε πράξη αυτό το σχέδιο. Επαναλαμβάνω. Γιατί εργαστήκαμε σκληρά και με σχέδιο. Και γιατί η μόνη μας έγνοια όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια ήταν οι ανάγκες των πολλών και οι δυσκολίες του ελληνικού λαού. Και σήμερα αυτή είναι η έγνοια μας. Οι ζωές των πολλών. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν βγήκαμε ποτέ εμείς να δημιουργήσουμε πανηγυράκια τύπου success story. Δεν βγήκαμε ποτέ εμείς με την ανεργία να έχει πέσει 10 μονάδες και είναι δικό μας κατόρθωμα, αλλά είναι στο 18%. 18% των συμπολιτών μας είναι άνεργοι. Δεν πανηγυρίζουμε εμείς. Αλλά είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο δρόμο. Για να βρεθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, για να τους κάνουμε να αισθανθούν στην καθημερινότητά τους την έξοδο από τα μνημόνια και την ανάκαμψη της οικονομίας. Και πιστεύουμε ότι τώρα έχει έρθει η ώρα. Έχει έρθει η ώρα οι πολλοί να σταθούν αυτή τη θετική πορεία, να δρέψουν τους καρπούς αυτής της μεγάλης προσπάθειας. Όχι, δεν γυρίσαμε στο 2009. Δεν γυρίσαμε. Δεν γυρίσαμε, πράγματι. Το 2009 οι συντάξεις το 2009 ήτανε 4 επιπλέον. Ήτανε 2 επιπλέον. Δεν ήτανε μία που δίνουμε σήμερα εμείς. Δεν γυρίσαμε ακόμα. Οι δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας δεν έχουν φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά είναι δυνατότητες τις οποίες εμείς αξιοποιούμε και τις δίνουμε στον ελληνικό λαό. Και ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα σε 2 σχέδια. Ανάμεσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο φροντίζει για τους πολλούς και δίνει τη δυνατότητα μιας κοινωνικής ανάσας, και ανάμεσα σε ποιο άλλο σχέδιο? Στο δικό σας σχέδιο. Θα μας το πείτε? Θα μας το αναλύσετε σήμερα εδώ? Θα έρθετε? Δεν θέλετε στην τηλεόραση, στη Βουλή έστω, να την παρατεθούμε πάνω σε αυτά τα σχέδια? Εμείς μπορούμε σήμερα, ναι, έστω στη Ήσυχα. Βουλή. Κύριε Μητσοτάκη, δεν έχω καταλάβει, μιας και έχετε μία ανησυχία. Τώρα που σας βλέπω, πείτε μου αλήθεια. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αρνείστε μια τηλεοπτική αναμέτρηση? Ποιος είναι ο λόγος? Θέλετε να βάλουμε ως moderator τον κύριο Πορτοσάλτε, να σας δίνει σκονάκια? Να τον βάλουμε, όποιον θέλετε να βάλουμε. Ελάτε επιτέλους να αναμετρηθούμε. Ελάτε να την παρατεθούμε. Γιατί κρύβεστε? Ή μήπως θέλετε να έχετε κάποιο κοινό να σας χειροκροτεί μετά από κάθε φράση που θα διαβάζετε από το Βήμα? Γι' αυτό προτιμάτε τη Βουλή? Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση όμως, εγώ θέλω να σας πω και θέλω να επισημάνω
την βασική διαφορά ανάμεσα σε αυτό που κάνουμε εμείς και σε αυτό που υπόσχεστε εσείς κρύβοντας το αντιλαϊκό σας πρόγραμμα. Διότι εμείς σήμερα δεν ερχόμαστε να υποσχεθούμε, αλλά να εγγυηθούμε, να υλοποιήσουμε μέτρα ελάφρυνσης για τα επόμενα χρόνια. Όχι με τρύπιες υποσχέσεις, όπως οι δικές σας, ότι δήθεν εσείς θα ρίξετε τα πλεονάσματα, διότι σας αγαπάνε οι Ευρωπαίοι και θα σας δούνε, μόλις σας δούνε, θα τα ρίξετε τα πλεονάσματα. Ούτε γιατί θα δώσουμε ως αντάλλαγμα για να πέσουν τα πλεονάσματα αντιλαϊκά μέτρα κοινωνικής καταστροφής, όπως αυτά τα οποία κρύβεται από τον ελληνικό λαό. Και βεβαίως δεν είναι και οι εταίροι μας, όλοι τουλάχιστον, τώρα που φύγει το Δουνουτού από την εξίσωση, νέρονες, να θέλουν την καταστροφή της κοινωνίας, για να τους δίνετε απολύσεις, θα δίνουν λιγότερα πλεονάσματα. Εμείς λοιπόν δεν ερχόμαστε με τρύπιες υποσχέσεις. Εμείς ερχόμαστε εδώ, στην πράξη, και βάζουμε στο τραπέζι το απόθεμα που ήδη υπάρχει από τις θυσίες και τους κόπους του ελληνικού λαού και από τη δική μας χρηστή διακήρυξη, από το δικό μας νοικοκύρεμα. Διότι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς έχουμε αυτό το σχέδιο το οποίο βάζουμε στην εμπιστοσύνη των βουλευτών και στην εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, αλλά αναρωτιέμαι για το ποιο ακριβώς είναι αυτό το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας. Διότι μέχρι σήμερα, ξεφεύγουμε βέβαια κάποιες κατά καιρούς ομιλίες του κ. Μητσοτάκη, αλήθειες που δεν μπορεί να κρύψει, ούτε για το ότι δεν θέλει να δοθούν συντάξεις, ούτε για το ότι δεν θέλει να δίδονται δώρα Χριστουγέννων, και προσπαθεί μετά να τα μαζέψει. Αλλά μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, όσο σας ακούω, όσο σας παρακολουθώ, και νομίζω ότι αυτή είναι και η εκτίμηση του ελληνικού λαού, δεν έχει ακούσει μια θετική πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει ακούσει ένα σχέδιο. Το μόνο που έχει ακούσει, και το έχει ακούσει με πολύ δυνατό ύφος, τόνο και με πολύ δυνατή φωνή, είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν συμπαθεί τον κύριο Πολάκη. Και σας ρωτώ, αυτή είναι η δική σας προγραμματική πρόταση? Η δική σας προγραμματική πρόταση και το σχέδιό σας είναι τα κοτσομπολιά, οι δολοφονίες χαρακτήρων, ο κίτρινος τύπος, η λάσπη και το ψέμα? Με αυτό το σχέδιο θα πάτε στις εκλογές? Παρακαλώ, ησυχία. Παρακαλώ. Με αυτό το σχέδιο θα πάτε στις εκλογές? Και εν πάση περιπτώσει, αν αυτό το σχέδιο μπορεί να φτιάξει μια αξιόπιστη καμπάνια για μια άλλη χώρα, ίσως για τις ΗΠΑ, δεν ξέρω και ποιοι είναι οι συμβουλοί σας. Στην Ελλάδα αυτά τα σχέδια έχουν αποτύχει. Και έχουν αποτύχει πολλές φορές τα σχέδια της μαύρης προπαγάνδας. Στην Ελλάδα για να σε ψηφίσει κάποιος πρέπει να πεις και εσύ τι πιστεύεις. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον. Και εν διάφορη περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι δεν πάτε στις εκλογές με την πολακιάδα και με τον κυτρινισμό, επειδή δεν έχετε προγραμματική πρόταση και σχέδιο. Εγώ δεν θέλω να σας αδικήσω. Θεωρώ ότι έχετε. Έχετε πρόταση και έχετε σχέδιο. Αλλά πάτε στην εκλογική αντιπαράθεση με την πολακιάδα και με τους κυτρινισμούς και με τη μαύρη προπαγάνδα, ακριβώς διότι θέλετε σαν το διάολο το λιβάνι να το αποφύγετε, να το φανερώσετε αυτό το σχέδιο. Θέλετε να το κρύψετε από τον ελληνικό λαό. Και θέλετε να το κρύψετε επειδή το σχέδιό σας τελικά και το πρόγραμμά σας το γνωρίζει ο ελληνικός λαός, διότι το είδε να εφαρμόζεται στη χώρα από το 10 ως το 14. Είναι το σχέδιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Έρχεστε σήμερα εδώ και ως αντιπερισπασμό μας κουνάτε και μας κραδένετε μια τροπολογία που θέλετε να καταθέσετε, όχι το δάχτυλο, άλλες φορές μας κουνάτε και το δάχτυλο, την οποία καταθέσατε, προσπαθώντας να διαρρήξετε ανοιχτές θύρες, όπως κάνατε και όταν εμείς παλεύαμε για να μην περικοπούν οι συντάξεις και πηγαίνατε στο Βερολίνο και λέγατε άλλα στους φίλους σας και στους εταίρους σας. Μην τους αφήσετε και μην τους ευνοείτε έτσι και μην τους αφήσετε να μην περικοπούν. Και ερχόσασταν στη Βουλή και καταθέτατε τροπολογίες, δήθεν ότι δεν θέλατε την περικοπή. Αλλά
Κύριε Μητσοτάκη, εσείς δεν ήσασταν που πήγατε στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών πριν από λίγες μέρες και επικροτήσατε τις θέσεις του? Ξέρετε τι λέει αυτό το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών για το τι πρέπει να γίνει στην οικονομία της χώρας? Πρέπει να υπάρξει, λέει, εξοικονόμηση πόρων 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τη μείωση του αφορολόγητου. Αυτό λέει το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών. Και αυτές τις θέσεις υποστηρίζετε. Και αυτά έλεγε και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Αυτό μας έλεγε. Και αυτή τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, όπως κάνατε και με τις συντάξεις, που ήρθε ο άλλος αντιπρόεδρός σας, ο σοβαρός, ο κ. Χατζηδάκης, όταν ήταν στην Βουλή, στην αίθουσα της Γερουσίας, ο κ. Μοσκοβισή, και του είπε: πείτε μας επιτέλους για να ξέρουμε κι εμείς, γιατί το έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά μας τη μείωση των συντάξεων. Όπως κάνατε τότε, έτσι κάνατε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το αφορολόγητο. Πήγατε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και εξαγγείλατε εσείς τη μείωση του αφορολογήτου. Απλά τι είπατε? Είπατε 9%. 9% φορολογικό συντελεστή. Εκεί που είναι σήμερα 0 και το ΔΝΤ μας θέλει να το πάμε στο 2022, εσείς είπατε 9. Αλλά στο πρόγραμμά σας, στο σχέδιό σας, είναι η κατάργηση του αφορολογήτου. Και έρχεστε εδώ και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό, ανοίγοντας πόρτες, κρούγοντας πόρτες οι οποίες είναι ανοιχτές. Όμως, εκτός από το ότι θέλετε να κρύψετε ότι το πρόγραμμά σας για την οικονομία είναι το αποκριστικό πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, θέλετε επίσης να κρύψετε, και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο σας πρόβλημα, διότι δεν θα το καταφέρετε στην προεκλογική περίοδο, στην πορεία προς τις ευρωεκλογές, να κρύψετε και ότι αυτό το πρόγραμμά σας και το σχέδιό σας στην Ευρώπη είναι το σχέδιο του βαβαρού φίλου σας, αλλά βαθιά ανθέληνα, κυρίου Βέμπερ. Διότι πριν προλάβετε χθες το βράδυ εσείς να κρύψετε την αμηχανία σας και πριν προλάβετε να βγάλετε αυτές τις αμήχανες ανακοινώσεις μετά τη συνέντευξη τύπου που παραθέσαμε ότι δίθεν σας κλέβουμε και ήταν οι δικές σας ιδέες, βγήκε ο κύριος Βέμπερ. Βγήκε ο κύριος Βέμπερ να τοποθετηθεί στο σχέδιό μας. Και ενώ εσείς ψελίζατε ότι σας αντιγράφουμε, αυτός είπε ότι είμαστε ανεύθυνοι που δίνουμε ελαφρύνσεις στους πολλούς. Και μάλιστα χρησιμοποίησε αυτό το επιχείρημα για να καταφερθεί και ενός σχεδίου πανευρωπαϊκού που προωθούν οι Ευρωπαίοι προοδευτικοί, οι Ευρωπαίοι σοσιαλιστές και η αριστερά και οι οικολόγοι, οι πράσινοι Ευρωπαίοι, για ένα πανευρωπαϊκό ταμείο ανεργίας. Αυτός είναι ο Ευρωπαίος αρχηγός σας, ο στενός σας φίλος, ο κ. Βέμπερ. Να τον χαίρεστε. Να τον χαίρεστε βέβαια, γιατί έχει τις ίδιες απόψεις με εσάς. Έχει τις ίδιες απόψεις με εσάς που δηλώσατε πρόσφατα, το προηγούμενο Σάββατο, σε τηλεοπτική εκπομπή, ότι είναι λαϊκισμός και ανέφικτο να υπάρξει 13η σύνταξη. Το ερώτημά μου λοιπόν σήμερα, το οποίο θέλω να σας απευθύνω, κύριε Μητσοτάκη, για να μου απαντήσετε, είναι τι θα κάνετε τις επόμενες μέρες. Αυτό το ανέφικτο, αυτόν τον λαϊκισμό, θα τον ψηφίσετε, ναι ή όχι? Αν λοιπόν τον ψηφίσετε, θέλω να ακούσω μια απάντηση σήμερα. Αν το ψηφίσετε, θα πρέπει να βγείτε και να καταγγείλετε τον κύριο Βέμπερ, τον Ευρωπαίο αρχηγό σας. Θα πρέπει να του πείτε τον κύριο Βέμπερ να κάνει κουμάντο στη δική του τη χώρα και να του πείτε ότι εγώ και εμείς εδώ, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θέλετε δεν θέλετε, θέλει δεν θέλει, θα τα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Θέλει δεν θέλει ο κύριος Βέμπερ, θέλει δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης, θα τα ψηφίσουμε αυτά τα μέτρα. Διότι... Παρακαλώ, ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλό ήταν αυτό. Ποιος κύριε Φωτήλα. Όχι, εντάξει. Ποιος το, εσείς το πάτε. Έλα, ήσυχα, ησυχία. Ναι, αλλά εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα το χιούμορ. Ησυχία, ησυχία. Και σας επιβραβεύω. Ήταν πάρα πολύ καλό το χιούμορ σας. Ησυχία, ελάτε. Πέραν όμως του χιούμορ και του αστεϊσμού, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ένα πράγμα. Ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει ότι για άλλη μια φορά η Νέα Δημοκρατία σε αυτήν εδώ την αίθουσα, στη μεταμνημονιακή εποχή βεβαίως, στη μεταμνημονιακή εποχή που προέβλεψε ότι δεν θα έρθει ποτέ, θα κληθεί να ψηφίσει μέτρα τα οποία δεν πιστεύει. Και βεβαίως θα κληθεί να ψηφίσει και μέτρα τα οποία είναι αντίθετη στο ιδεολογικό της πρόσημο, διότι είναι μέτρα τα οποία προστατεύουν και ενισχύουν τους πολλούς. Όμως,
Με βάση το γεγονός ότι χθες ο υποψήφιος υποστηριζόμενος από τη Νέα Δημοκρατία και στενός φίλος του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Βέμπερ, βγήκε και καταφέρθηκε εναντίον αυτών των μέτρων, γεννάτε το ερώτημα, διότι ο ελληνικός λαός καταλαβαίνει πως αν εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να πάρει ένα τηλέφωνο τον Έλληνα Πρωθυπουργό και να του πει: Μην προχωράς. Αυτό θα κάνει. Άρα λοιπόν, ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι αυτό το πακέτο ελάφρυνσης και ανάσας, σημαντικής ανάσας μετά από 8 χρόνια, θα εφαρμοστεί και θα υλοποιηθεί αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στην κυβέρνηση και αν ο κ. Βέμπερ δεν είναι στη θέση του Προέδρου της Κομισιόν. Διότι κάθε ψήφος στις ευρωπαϊκές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είναι ψήφος υποστήριξης του αν θέλει να και υποστηριχτή της λιτότητας κ. Βέμπερ. Και σε ό,τι αφορά τη στάση της Νέας Δημοκρατίας θα μας απαντήσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά εγώ ένα πράγμα έχω να πω. Ή θα πρέπει να καταψηφίσετε τα μέτρα που θα φέρουμε, κ. Μητσοτάκη, ή θα πρέπει να αποσύρετε τη στήριξή σας από τον κύριο Βέμπερ μετά τη χθεσινή του ανάρτηση, μετά το χθεσινό του tweet, μετά τη χθεσινή του τοποθέτηση. Δεν μπορεί να τα κάνετε και τα δύο. Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς. Επειδή όμως έχω ήδη μακρηγορήσει, δεν ξέρω αν το είχατε συνυπολογίσει ότι θα έρθουν έτσι τα πράγματα. Μας κάνατε όμως ένα σημαντικό δώρο με αυτή την πρόταση μορφής στον κύριο Πολάκη. Διότι εμείς πήραμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τα μεγάλα, τα κρίσιμα, την οικονομία, αυτά που θέλετε να αποφύγετε. Όμως δίνετε τη δυνατότητα αυτές τις τρεις μέρες οι βουλευτές να μιλήσουν για όλα, για την οικονομία κυρίως, να μιλήσουν όμως και για τα πεπραγμένα μας στην υγεία. Πολύ σημαντικό αυτό. Και σας ευχαριστούμε που μας κάνετε αυτή τη χάρη και αυτή τη δυνατότητα. Διότι πιστεύω ότι κατά βάθος το πρόβλημά σας δεν έχει να κάνει τόσο με το ήθος και το ύφος, έχει να κάνει με τα πεπραγμένα στην υγεία. Έχετε ένα ιδιαίτερο μένος και ιδεολογικό σε όλα όσα κάναμε στην υγεία. Διότι εμείς στην υγεία φέραμε αυτά τα δύσκολα χρόνια 19.000 προσλήψεις. Όταν εσείς ως υπουργός διοικητικής ανασυγκρότησης φέρνα τα απολύσεις. Διότι εμείς στην υγεία φέραμε την εξυγίανση των οικονομικών των νοσοκομείων που είχαν έλλειμμα 730 εκατομμύρια το 2014 και σήμερα έχουν πλεόνασμα 180 εκατομμύρια. Διότι εμείς στην υγεία προχωρήσαμε σε μια γενναία μεταρρύθμιση για την πρωτοβάθμια φροντίδα με τις τοπικές μονάδες υγείας όταν εσείς είχατε αφήσει στο έλεος την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και φυσικά πάνω απ' όλα σας ενοχλούν πάρα πολύ και όσα αναδεικνύονται μέσα από τη δραστηριότητα των υπουργών μας και των στελεχών μας στην υγεία και αφορούν τα άπλυτα των περασμένων δεκαετιών. Ξέρετε, δεν έχουμε συνυπολογίσει, έχουμε και παραπάνω δημοσιονομικό χώρο για το 19, αλλά είπαμε να μην σας κάνουμε να βρεθείτε σε μεγαλύτερο πανικό από όσο σας κάναμε. Και γιατί έχουμε μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, διότι 200 εκατομμύρια ευρώ από το rebate που δεν υπογράφατε για να επιστρέψει στους φαρμακοβιομήχανους ήταν κρυμμένα στα συρτάρια των υπουργών σας, που δεν το υπέγραφαν για να πάρει λεφτά το Δημόσιο Ταμείο. Σας ενοχλούν αυτά. Σας ενοχλούν τα σκάνδαλα στο φάρμακο, οι υπερκοστολογήσεις, οι offshore, οι ιδιότυποι offshore που λέγεται Κελπνό, επί των ημερών σας, τα δωράκια, οι μίζες, όλα αυτά σας ενοχλούν. Η μορφή σας, λοιπόν, θεωρώ ότι επί της ουσίας είναι εναντίον της προσπάθειας της κυβέρνησης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που εσείς διαλύσατε. Όμως, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα και σε κάτι που πραγματικά με έχει ενοχλήσει. Διότι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θεωρώ ότι αυτές τις μέρες έγινε και μία προσπάθεια ενοχλητική. Δεν λέω, κατανοώ το να κατηγορήσει κανείς κάποιον, είναι αυτονόητο, να σηκώσει τους τόνους, να το κάνει θέμα. Αυτονόητο είναι. Σε ό,τι αφορά το θέμα των συνανθρώπων μας, συμπολιτών μας με αναπηρία και σε ό,τι αφορά και το συμπαθή υποψήφιό σας τον κύριο Κουμπρόπουλο, τον οποίο τον σέβομαι και τον τιμώ. Όμως έχω την αίσθηση ότι εσείς δεν τον σέβεστε αρκετά και δεν τον τιμάτε, κύριε Μητσοτάκη, διότι τον περιφέρετε ως λάστρα δεξιά και αριστερά και περιφέρετε την αναπηρία του. Τον χρησιμοποιείτε ως προεκλογικό εργαλείο. Αυτό κάνετε αυτές τις μέρες.
Χθες, κάντε ησυχία, παρακαλώ. Τους ανάπηρους η παράταξή σας τους χρησιμοποιούσε ως το ευάλωτο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας που δεν μπορούσε να εξαγοράσει με χάρες και να κρατάει σε καθεστώς ισόβιας ομοιρίας. Εμείς αντιμετωπίζουμε τους συμπολίτες μας με αναπηρία, με ισοτιμία και με σεβασμό. Και τους αντιμετωπίζουμε με ισοτιμία και με σεβασμό, διότι είμαστε η μόνη και η πρώτη κυβέρνηση που φρόντισε σε αυτή τη χώρα να εξειδικεύσει την οδηγία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αναπήρων. Το ύψιστο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία είναι η ένταξή τους στην κοινωνία και στην εργασία με όρους ισοτιμίας. Η ένταξη αυτή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απαιτεί θετικές διακρίσεις. Αυτή είναι η άποψή μας. Τέτοιες μόνιμες θετικές διακρίσεις εμείς υλοποιήσαμε σε μια δύσκολη περίοδο. Και μέσα στο καθεστώς του Μνημονίου, από το 2015 ως το 2019. Θέλω να θυμίσω ορισμένα μέτρα που εμείς νομοθετήσαμε. Το 15% των νέων θέσεων που προκηρύσσονται στο δημόσιο, εμείς προκηρύξαμε, νομοθετήσαμε και υλοποιούμε, είναι αποκλειστικά από άτομα με αναπηρία. Επιπλέον του 5% που υπήρχε. Δεν είναι δώρα αυτά. Δεν είναι χάρες αυτά. Εμείς υλοποιήσαμε να υπάρχει σε όλες τις θέσεις επιπλέον οριοδότηση για άτομα με αναπηρία. Εμείς υλοποιήσαμε να διατηρεί το επίδομά του ο ανάπηρος που διορίζεται για κατάρτιση ή απασχόληση ορισμένου χρόνου. Να μην χάνει το επίδομά του όποιος ενώ έχει προβλήματα ψυχικής υγείας και νοητικής στέρησης βρίσκει δουλειά. Να εξαιρείται το επίδομα αναπηρίας από τα εισοδήματά του. Το παιδί με αναπηρία να πρημοδοτείται με όλα τα επιδόματα που παρέχει το κράτος για τα παιδιά και τις οικογένειες. Εμείς ήμασταν αυτοί που ενισχύσαμε την ειδική αγωγή με χιλιάδες προσλήψεις εκπαιδευτικών και ψηφίσαμε 4.500 επιπλέον θέσεις μόλις η χώρα βγήκε από τα μνημόνια. Εμείς πρημοδοτούμε όλες τις κινσέπ ένταξης που περιλαμβάνουν άτομα με αναπηρία. Και ταυτόχρονα εμείς ήμασταν αυτοί που πήραμε μια σειρά από μέτρα που αφορούν στην απόδοση του ποσοστού αναπηρίας, στην ισότιμη πρόσβαση του ανάπηρου στο αστικό περιβάλλον, σε αυτό που εμείς ονομάζουμε αποϊδρυματοποίηση. Ας μην μας κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο για τα θέματα αυτά και πολύ περισσότερο η παράταξη που πάντοτε θεωρούσε ή εν διάφορες περιπτώσεις συμπεριφερόταν ασκώντας κυβερνητική πολιτική στους ανάπηρους συμπολίτες μας ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Διότι στην κοινωνία που εμείς οραματιζόμαστε αλλά και στην κοινωνία που εμείς φιλοδοχτούμε να χτίσουμε δεν χωρούν ούτε προκαταλήψεις ούτε διακρίσεις. Θέλω λοιπόν να κλείσω την ομιλία μου λέγοντας το εξής. Κύριε Μητσοτάκη, αυτά τα 3 χρόνια έχετε κάνει πολλές φορές διαδοχικά βαρύγδουπες προβλέψεις. Σε όλες αυτές τις προβλέψεις είχατε μεγάλη επιτυχία. Τη μία είπατε ότι η κυβέρνηση δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει την πρώτη αξιολόγηση. Την άλλη είπατε ότι η κυβέρνηση θα οδηγήσει σε νέες περικοπές συντάξεις διότι θα εφαρμοστεί ο κόφτης. Την άλλη μας είπατε ότι η περικοπή των συντάξεων είναι δεδομένη. Την παράλληλη μας είπατε ότι έρχεται 4ο και 5ο μνημόνιο. Όταν βγήκαμε από το μνημόνιο μας είπατε ότι δεν θα βγούμε ποτέ στις αγορές. Έχουμε το καλύτερο επιτόκιο σήμερα. Σε όλα αποτύχατε. Και στη συνθήκη των Πρεσπών αποτύχατε, γιατί είχατε και εκεί προδιαγράψει και προεξοφλήσει την αποτυχία ή την μη κύρωση της πτώσης της κυβέρνησης. Σε όλα αποτύχατε. Τώρα έχει μείνει μία τελευταία πρόβλεψη. Μία τελευταία πρόβλεψη για να καταρρεύσει πλήρως η αξιοπιστία σας. Ότι θα σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός στις επόμενες εκλογές. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προηγούμενες προβλέψεις, έχουμε μάλλον μια εικόνα για το τι θα συμβεί. Αλλά αυτό θα το ορίσει η κάλπη. Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω σήμερα να ζητήσω από το σώμα την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της εθνικής μας αντιπροσωπείας πάνω σε ένα σχέδιο το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Θέλω να ζητήσω την ψήφο εμπιστοσύνης πάνω σε ένα πρόγραμμα που αφορά την επόμενη μέρα, που αφορά την ενίσχυση των πολλών
αλλά ταυτόχρονα θέλω να ζητήσω και από την Ελληνική Βουλή, αλλά και από τον ελληνικό λαό, στις 26 του Μάη, τόσο ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτό το πρόγραμμα, σε αυτό το σχέδιο, όσο όμως και ψήφο καταδίκης στα σχέδια και στα προγράμματα εκείνα που μας οδήγησαν στην καταστροφή, ψήφο μομφής και καταδίκης στη Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, με το πρόγραμμα του Νεοφιλελευθερισμού, με το πρόγραμμα του κυρίου Βέμπερ. Και θέλω να επισημάνω. Η ιστορική τομή του 2018, του Αυγούστου του 2018, είναι μια ιστορική τομή η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει να μείνει μετέωρη, να μείνει ανολοκλήρωτη. Είναι μια ιστορική τομή η οποία πρέπει να έχει συνέχεια. Και για να έχει συνέχεια αυτή η ιστορική τομή, πρέπει ο τόπος, η κοινωνία, η Ελλάδα να προχωρήσει μπροστά. Τώρα που μπορούμε, τώρα που ξέρουμε, τώρα που έχουμε σχέδιο, τώρα που έχουμε δύναμη, ήρθε η ώρα να δώσουμε τους κόπους και τις θυσίες των πολλών πίσω, γιατί τους αξίζει. Και αυτή την προσπάθεια ο ελληνικός λαός θα την επιβραβεύσει. Διότι ήρθε η ώρα να μας κρίνει ο ελληνικός λαός και θα μας κρίνει με τα πεπραγμένα μας, με τις προτάσεις μας, με τις θέσεις μας, με τις ιδέες μας, με τις αξίες μας. Να είστε σίγουρος ότι την εμπιστοσύνη θα τη λάβουμε διπλά και από τη Βουλή και από το λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι.